Λοιπόν, 12 τριετή στα 1800 μέτρα και δίδεται η εκκίνηση από τα πρώτα μέτρα απ' έξω. Ο αντικριστής είναι αυτός που θέλει να διεκδικήσει την πρωτοπορία. Παναθηναϊκός προσπαθεί επίσης και ο Jockey's Dream από την εσωτερική θέλει να βγει μπροστά. Αντικριστής απ' έξω, Jockey's Dream από την εσωτερική κρατάει την πρωτοπορία. Jockey's Dream στην πρωτοπορία λοιπόν, αντικριστής απ' έξω, Παναθηναϊκός Βελισάριο. Στη συνέχεια ακολουθεί στην πέμπτη θέση ο Laconic Way μπροστά από τον Λούθυρο. Στην πρωτοπορία λοιπόν προσπαθεί να κρατηθεί ο Jockey's Dream, ο αντικριστής θα μείνει στην δεύτερη θέση, Παναθηναϊκός Βελισάριος, στη συνέχεια ακόμα πιο πίσω Laconic Way και Λούθυρος. Ενώ ανετράπει ο αναβάτης του Καλίμαχου, τον είδατε. Πάμε και για τα τελευταία 1000 μέτρα περίπου της διαδρομής, πάντα Jockey's Dream μπροστά, αντικριστής στην δεύτερη θέση. Παναθηναϊκός Βελισάριος, Laconic Way, ο Leading Way πλασαρίστηκε μπροστά από τον Λούθυρο. Τελευταία 900 μέτρα της διαδρομής, πάντα ο Jockey's Dream οδηγεί την υποδρομία, ακολουθεί ο αντικριστής. Ενώ αναπτύσσεται δυνατά ο Laconic Way πλέον και θέλει να καταδιώξει κυρίως τους δύο πρώτους. Πράγματι περνάει στην τρίτη θέση κατά πόδας και ο Leading Way όπως και ο Λούθυρος. Πάμε για τα τελευταία 600 μέτρα της διαδρομής, ο Laconic Way απ' έξω ήδη θέλει να επιτεθεί και στον πρωτοπόρο Jockey's Dream. Jockey's Dream δυνατά, ο Laconic Way απ' έξω θέλει να προηγηθεί και τα καταφέρνει. Ο Leading Way από κοντά αλλά και ο Λούθυρος που βελτιώνεται, ενώ και ο Μενέλαος σε μεγάλη απόσταση θέλει να καλύψει έδαφος. Laconic Way, Jockey's Dream, Leading Way και Λούθυρος αναπτύσσονται δυνατά. Την τελική ευθεία πλέον, Laconic Way, Leading Way και Λούθυρος οι τρεις, ο Jockey's Dream στη συνέχεια ενώ βελτιώνεται σταθερά και ο Μενέλαος. Στα τελευταία μέτρα σκληρή μάχη, Laconic Way, Λούθυρος απ' έξω ανάμεσά τους, προσπαθεί και ο Leading Way σε μεγάλη απόσταση, ο Μενέλαος. Στα τελευταία μέτρα, Laconic Way, Λούθυρος, Laconic Way και Λούθυρος, Laconic Way μέχρι τέλους, Λούθυρος, Leading Way και στην συνέχεια ο Μενέλαος. Εντυπωσιακό. Για μία ακόμη φορά ο Laconic Way έδειξε την μεγάλη του κλάση πολύ σύντομα, για μία ακόμη φορά ο νικητής και μάλιστα αυτή τη φορά του κριτηρίου τριετών. Δεύτερος ο Λούθυρος, τρίτος ο Leading Way, τέταρτος ο Μενέλαος. 6-8-7-10 το αποτέλεσμα. Δείτε και πάλι τα τελευταία μέτρα. Laconic Way, Leading Way απ' έξω, δυνατά και ο Λούθυρος. Στη συνέχεια βέβαια ο Μενέλαος. 1,28 τελικό γανιάν για τον μεγάλο νικητή. 6-8-7-10 το αποτέλεσμα, 16,62 το τετραπλό. Τέταρτος συνδυασμός. Μενέλαος. Yeah. Έχουμε προβλήματα κι άλλη ανατροπή, Ζωνέος. Θα παρακαλούσα βέβαια να δούμε πότε συνέβη αυτό και τι ακριβώς έχουμε εκεί στα πρώτα μέτρα. Παναλαμβάνω, 6-8-7-10 το αποτέλεσμα. Δείτε σε επανάληψη. Εδώ. Για να δούμε λοιπόν. Αργή κίνηση, δείτε τι συμβαίνει. Ανατρέπονται δύο αναβάτες, του Καλίμαχου και του Ζωνέου. Είδατε εκεί, ήταν πολύ κλειστός ο όμιλος βέβαια στα πρώτα μέτρα, είναι λογικό, συνέκλειαν αρκετοί. Θα ακούσουμε περισσότερα πράγματα από τον αγωνιστικό χώρο και για την υγεία των αναβατών, ενώ παρακολουθούμε πάντα σε επανάληψη τη μεγάλη αναμέτρηση της ημέρας. Το κριτήριο τριετών από νωρίς οδήγησε ο Jockey's Dream. Ακολούθησε ο αντικριστής. Εδώ βλέπετε κανένα πρόβλημα για τον αναβάτη Γεωργίου, για τον Καλίμαχο. Πάντα από βίντεο βέβαια παρακολουθούμε το κριτήριο. Από τα 800 μέτρα θα αρχίσουν να αναπτύσσονται Laconic Way, από κοντά Leading Way αλλά και Λούθυρος οι τρεις πρωταγωνιστές. Εδώ δείτε, θα προηγηθεί ο Laconic Way. Εντυπωσιακά σκληρό άλογο.
πέρα από την κλάση του. Επιτίθεται και ο Λίντινγκ Γουέι, αλλά και ο Λούθυρος, οι τρεις. Δόκινς Δρυμ δεν μπορεί να τους παρακολουθήσει. Έρχεται ο Μενέλαος, σε απόσταση όμως. Και εδώ στο τέλος. Λακώνει Γουέι πως συνεχή πίεση. Δείτε εκεί. Έρχεται και ο Λούθυρος ανάμεσά τους. Ο Λίντινγκ Γουέι τελικά θα μείνει τρίτος. Εδώ λοιπόν μια αρκετά δυνατή άφηξη και ο Μενέλαος τελικά στη τέταρτη θέση. Τζόκερ Δρυμ θα μείνει πέμπτος. 6-8, 7-10, υπενθυμίζω το αποτέλεσμα. Και πάλι δείτε τι έγινε στα πρώτα μέτρα, στα τελευταία άλογα εκεί. Ναι. Ανακόπτει και ανατρέπεται ο αναβάτης Γεωργίου από τον Καλίμαχο. Στη συνέχεια προσπαθώ να δω τι έγινε με τον Βαλακούδουνα. Το βλέπετε, είναι ακόμη μέσα στην κούρσα εκεί στην εσωτερική. Για μία ακόμη φορά εδώ την τελική ευθεία. Τελικό Γκανιάν 1,28 για τον νικητή Λακώνη Γουέι. Πράγμα, εκεί στην τελευταία στροφή έγινε. Δεν μπόρεσα να καταλάβω, για να δούμε και πάλι. Δείτε το, ναι. Εντυπωσιακό αυτό. Σαν να